πώς να σας στείλει μήνυμα ο καλός σας ή η καλή σας με τον οποίο, με την οποία έχετε απομακρυνθεί ή σας έχει χωρίσει ή σας έχει κάνει ghosting, πώς να σας στείλει λοιπόν ένα μήνυμα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μόνο, χωρίς εσείς να κάνετε τίποτα, χωρίς να κουνήσετε το μικρό σας δαχτυλάκι. Δηλαδή κάτι θα κάνετε, αλλά τέλος πάντων δεν πρόκειται να στείλετε εσείς ή να του μιλήσετε, να της μιλήσετε, δεν θα κάνετε τέτοια πράγματα. Θα κάνετε μόνο μία τεχνική, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και το μήνυμα θα έρθει. Θα λάβετε το μήνυμά του, το μήνυμά της. Πώς σας φαίνεται αυτό? Καλό, σας άρεσε, σας αρέσει? Για πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην τεχνική και θα μου πείτε στο τέλος εάν σας άρεσε, εάν το βρήκατε εύκολο, εάν το βρήκατε δύσκολο, το οτιδήποτε. Και αν θα το κάνετε. Που θα το κάνετε, γιατί θα το κάνουμε εδώ μαζί. Θέλω όμως να σας πω, από τους πρώτους που διδάχτηκα το manifest, την υλοποίηση των επιθυμιών, ήτανε ο Abraham Hicks, Esther Hicks, η οποία είχε μια ανώτερη επικοινωνία με τον Abraham, η Esther Hicks. Την Esther Hicks τη γνώρισα μέσα από ένα βίντεο που έλεγε για το γράμμα υλοποίησης, για ένα γράμμα ευχαριστίας που αφορά την υλοποίηση των επιθυμιών. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω, να καταγράφω και να μελετάω τους στόχους μου σε μορφή γράμματος ευχαριστίας, που το είχα κάνει και ένα δωρεάν workshop πριν από λίγες μέρες. Το παρακολουθήσατε αρκετοί, πήρατε και την τεχνική αυτή σε PDF μορφή, το εγχειρίδιό της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήσασταν μέσω Zoom σε εκείνο το δωρεάν workshop και θα υπάρξουν και άλλα από Σεπτέμβρη τώρα. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πραγματάκια, αλλά έτσι έμαθα εγώ το manifest, έκανα ας πούμε τα πρώτα μου βήματα με την Esther Hicks και τον Abraham Hicks. Δεν θα μιλήσω για το μυστικό, γιατί το μυστικό ήταν ένα βιβλίο το οποίο με έκανε ενδεχομένως να σκεφτώ διαφορετικά και μπορεί να με έκανε να πατήσω λίγο το πόδι μου σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά να εντρυφήσω, να πορωθώ και να αρχίσω να μελετάω και να ξεσκονίζω. Έχω διαβάσει και τα βιβλία της Esther Hicks, αλλά έχω δει και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube με ομιλίες της. Ομιλίες επί ένα χρόνο συνέχεια την άκουγα και προσπαθούσα να καταλάβω και προσπαθούσα να τα βάλω και εγώ στη δική μου τη ζωή, να τα βιώσω, να τα απλοποιήσω στο μυαλό μου, ώστε να μπορέσω να τα κάνω εύκολα. Ο Abraham λοιπόν Hicks τι μας έλεγε μέσω της Esther, γιατί μας μιλούσε μέσω της Esther, η οποία έκανε αυτό το channeling με τον Abraham. Θα δείτε έτσι, αν γκουγκλάρετε, κάνετε αναζήτηση στο YouTube, θα δείτε την ιστορία τους, δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό. Έλεγε ότι όταν οι άνθρωποι ρωτάνε πόσο καιρό θα μας πάρει για να πραγματοποιήσουμε την επιθυμία μας, εγώ τους απαντάω ότι θα πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους όταν θα ξεφορτωθούν, όταν θα απελευθερώσουν τις αντιστάσεις τους. Οι αντιστάσεις τους ποιες είναι, οι αντιστάσεις των ανθρώπων ποιες είναι? Φόβος, αιμονές, προσκολήσεις, όλα τα αρνητικά συναισθήματα, οι αρνητικές τους σκέψεις, η ανυπομονησία, όλα αυτά. Όλα αυτά φέρνουν αντίσταση και όλα αυτά είναι μπλοκ των επιθυμιών μας. Και έλεγε ότι όταν θα ξεφορτωθούν αυτές τις αντιστάσεις, τότε όλα θα πραγματοποιηθούν στο εδώ και στο τώρα. Όλα θα πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από μία ώρα. Γιατί όχι και σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα τους πάρει δηλαδή πολύ χρόνο. Όταν δεν πραγματοποιείτε μία επιθυμία σας και αν έχετε κάνει τις τεχνικές του καναλιού μου ή οποιαδήποτε τεχνική τέλος πάντων έχετε βρει και κάνει, τότε να αναρωτηθείτε εάν έχετε καθαρίσει ενεργειακά, εάν έχετε καθαρίσει τα μπλοκ σας. Και τα μπλοκ είπαμε ποια είναι. Και πάμε τώρα στην τεχνική. Θέλω να κάνουμε το εξής. Να πάρουμε ανασούλες για να χαλαρώσουμε στο εδώ και στο τώρα μαζί. Να το κάνουμε μαζί, να το δείτε και μπορείτε μετά και μόνοι σας να το ξανακάνετε όποτε χρειάζεται και όχι μόνο απαραίτητα για να λάβετε ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε ακόμα και αν θέλετε να πάρετε προαγωγή.
οπότε θέλετε ένα τέτοιο μήνυμα από το αφεντικό σας. Εάν θέλετε κάποιος να σας δώσει χρήματα που σας χρωστάει, οπότε θα λάβετε μήνυμα από αυτόν που σας χρωστάει τα χρήματα. Μπορείτε τεχνική αυτή να την κάνετε για το οτιδήποτε, όχι μόνο για σχέσεις. Για να φέρουμε πίσω τον καλό μας, την καλή μας. Να πάρουμε ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο άτομο που το επιθυμούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια μας, θα το κάνουμε τώρα μαζί για να γίνει πιο ισχυρό. Υπάρχει μια συλλογική ενέργεια αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Κλείνουμε τα μάτια, εστιάζουμε στην αναπνοή μας και πάμε να πάρουμε βαθιές εισπνοές από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Ξεκινάμε. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Πάμε άλλη μία, εισπνοή, εκπνοή, αργά, ωραία. Ρυθμικές, βαθιές, να χαλαρώσουμε για να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Εάν έτσι όπως είμαστε, μας έρθει κάποια αρνητική σκέψη, κάτι από αυτό που μας στεναχωρεί, εμείς αυτό που κάνουμε είναι τι? Διώχνουμε τη σκέψη. Το μυαλό μας είναι σαν ένα δωμάτιο. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το δωμάτιο να μπει κάτι άλλο από αυτό που εμείς θέλουμε. Όταν λοιπόν μία σκέψη πάει αρνητική να μπει σε αυτό το δωμάτιο, τι κάνουμε? Εισπνοή και με την εκπνοή της δείχνουμε την έξοδο. Δεν είναι ώρα τώρα, θα σε σκεφτώ μετά σκέψη μου, τη διώχνουμε. Πάλι αν ξαναέρθει με τον ίδιο τρόπο, εισπνοή, εκπνοή, παραμερίζουμε τη σκέψη μας. Στο δωμάτιο του μυαλού μας θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα αυτή τη στιγμή και πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και θα σας οδηγήσω εγώ. Οπότε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη τη διώχνουμε. Πάμε να πάρουμε άλλες δύο βαθιές εισπνοές, εκπνοές. Εισπνοή, εκπνοή, φεύγει το βάρος κατά την εκπνοή. Πάμε άλλη μία, εισπνοή, εκπνοή, διαφραγματικές καλύτερα. Και έτσι όπως είστε με κλειστά τα μάτια, μένετε, επιστρέφετε στον κανονικό ρυθμό της αναπνοής σας, μένετε για 2 λεπτά εδώ, μένετε, ηρεμείτε το μυαλό σας. Και όπως είπαμε, όταν σας έρθουν οι αρνητικές σκέψεις, τις διώχνουμε με τον τρόπο που είπαμε πριν. Μένουμε λοιπόν 2 λεπτά για να συνεχίσουμε μετά να λέμε μία πρόταση συγκεκριμένη που πρέπει να μπει πολύ καλά στο μυαλό μας, σαν μάντρα, σαν κάτι επαναλαμβανόμενο θα το πούμε, για να το πιστέψει το μυαλό μας και να μας το πραγματοποιήσει. Μείνετε όμως, μείνετε. Θα σας αφήσω να μείνετε άλλο 1,5 λεπτό, χαλαρή, ήρεμη, ισορροπημένη. Μόνο εάν ηρεμήσουμε και καθαρίσουμε το μυαλό μας και εκεί δεν έχουμε καθόλου αρνητικές σκέψεις, τότε ό,τι πούμε, ό,τι δώσουμε στο μυαλό μας, θα μας το κάνει. Αρκεί να αφήσουμε να κάνουμε πέρα τις αντιστάσεις μας. Και τις αντιστάσεις μας τις αφήνουμε, τις κάνουμε πέρα, όταν καθαρίσουμε το μυαλό μας. Το μυαλό μας που μονίμως υπεραναλύει. Οπότε φίλοι μου, μένουμε στη μουσική βυθισμένη,
στα δικά μου λόγια που θα συνεχίσουν σε λίγη ώρα από τώρα και στην πίστη μας ότι το άτομο που επιθυμούμε με το που θα ανοίξουμε μετά τα μάτια μας θα μας στείλει το μήνυμα που θέλουμε. Το σώμα μας έχει χαλαρώσει βαθιά, ολοκληρωτικά. Χαμογελάμε. Νιώθουμε όμορφα, χαρούμενα. Μπορεί να νιώσετε ανατριχίλα. Μπορεί να νιώσετε ένα λευκό φως να σας λούζει, να σας περιλούζει, να είναι γύρω τριγύρω σας. Σας καλύπτει. Πάμε άλλη μια εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή. Και τώρα θα πούμε την πρόταση ο καθένας από μέσα του. Και η πρόταση είναι: έλαβα μήνυμα από τον την, ο καθένας για αυτόν και για όποιο άτομο επιθυμεί, λέει την πρόταση από μέσα του: έλαβα μήνυμα από, πείτε το λίγες ακόμα φορές από μέσα σας, χωρίς να με ακούτε εμένα. Πάμε. Έλαβα μήνυμα από. Σας στέλνω και εγώ την ενέργειά μου αυτή τη στιγμή. Ανταλλάσσουμε τις ενέργειές μας γιατί το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Τώρα, οραματιστείτε, φανταστείτε ότι το άτομο το συγκεκριμένο που θέλετε είναι πάνω από το τηλέφωνο του, το κρατάει στα χέρια του, στα χέρια της, πληκτρολογεί στο social media που επικοινωνείτε, σε όποιο και αν είναι αυτό, αν είναι το Instagram, φαντάζεστε το όνομά σας, ότι ανοίγει το προφίλ σας, μπαίνει να στείλει μήνυμα σε εσάς, πληκτρολογεί τις λέξεις στο κενό που έχει το chat και γράφει το μήνυμα και πατάει αποστολή. Βλέπετε να πατάει το κουμπί της αποστολής, το βελάκι. Έχει γράψει το μήνυμα και πάτησε το κουμπί της αποστολής. Το μήνυμα ήρθε σε εσάς. Το μήνυμα ήρθε. Το ακούτε, ακούτε τον ήχο. Βλέπετε την ειδοποίηση. Αναβόσβησε το κινητό. Παίρνετε το τηλέφωνο στο χέρι το δικό σας. Ανοίγετε το μήνυμα. Πόσες σειρές έχει? Έχει δύο, έχει τρεις, έχει τέσσερις. Διαβάστε το. Τι θέλετε αυτό το άτομο να σας στείλει? Αυτό που θέλετε, δείτε το μπροστά σας. Γεια σου, τι κάνεις? Σε πεθύμησα. Πού είσαι χαμένος? Πού είσαι χαμένη? Μου έλειψες. Θέλω να σε δω.
Ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θα θέλατε να πάρετε από το αγαπημένο σας πρόσωπο? Δείτε το και αισθανθείτε πώς αισθάνεστε. Ανατριχύλα, χαρά, ευτυχία. Θέλετε να τσιρίξετε, θέλετε να ουρλιάξετε. Όλο σας το κορμί νιώθει ηλεκτρισμένο από το μήνυμα αυτό. Νιώστε το, νιώστε το. Βυθιστείτε σε αυτό το συναίσθημα της χαράς, του ενθουσιασμού. Είναι τέλειο. Πάμε να πάρουμε μια εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή. Και σιγά 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 ανοίξτε τα μάτια σας. Σιγά σιγά. Σιγά 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 ανοίξτε τα μάτια, ανοίξτε τα μάτια, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε και γράψτε κάτω στα σχόλια. Έλαβα μήνυμα από τον, την και γράψτε και το όνομα. Εάν θέλετε να το κάνετε πιο δυνατό, να κάνετε τη τεχνική πιο δυνατή. Δηλώστε το, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Η τεχνική είναι αυτή και την κάναμε μαζί για να είναι πιο δυνατή. Και τώρα αφήστε το κινητό στην άκρη, έτσι, δηλαδή μην τσεκάρετε τίποτα. Μην τσεκάρετε πότε θα σας στείλει μήνυμα. Τι είπαμε? Όχι αντίσταση. Ο Άμπραχαμ Χίξ είπε, όχι αντίσταση. Αφήστε το κινητό, σηκωθείτε, πάτε, κάνετε κάτι άλλο. Ασχοληθείτε με κάτι. Μετά όταν θα το θυμηθείτε, πάρετε το κινητό σας. Και δεν έχει σημασία εάν δεν είναι 30 δευτερόλεπτα και είναι μία ώρα, δύο ώρες, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Όπως είπε και ο Άμπραχαμ Χίξ, εξαρτάται από τις αντιστάσεις σας. Ξεφορτωθείτε τες, απελευθερώστε αντιστάσεις από μέσα σας. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Οπότε αρχίστε από τώρα κιόλας να απελευθερώνετε. Και αυτή η τεχνική, όσες περισσότερες φορές την κάνετε, επιστρέψτε σε αυτό το βίντεο, τόσο περισσότερο θα χαλαρώνετε τις αντιστάσεις μέσα σας, οπότε αυτό θα σας βοηθάει να επισπεύσετε το αποτέλεσμα. Να σας στείλει μήνυμα το άτομο που λαχταράτε πάρα πολύ.